πληροφορεί ο Χρόνης Διαμαντόπουλος ότι υπήρξε και ανακοίνωση πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκουλέτη, δηλαδή από εσάς ουσιαστικά, σχετικά με την συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον Αντώνη Ρόιτερ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ δεν ξέρω, συνάδελφοι, αν την παρακολουθήσατε. Ωραία. Κομμάτι. Λοιπόν, εγώ μετέδωσα και στη ραδιοφωνική μου εκπομπή εκτενή αποσπάσματα, αλλά κρατώ ως πρώτο τίτλο τρία πράγματα, τρεις καταργήσεις. Θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Γαβρόγλου. Τις αλλαγές δηλαδή που εξήγηλε χθες. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού. Τι άλλο? Και την απειλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σας το λέω αυτό, διότι με αφορούσε και πολλά άλλα. Το νόμο Παρασκευόπουλου και το νόμο Κατρούγκαλο έχει δίκιο. Για το νόμο Γαβρόπουλο να το κουβεντιάσουμε. Αλλά στα άλλα δύο έχει δίκιο. Απέτυχαν και τα δύο. Να απαντήσει όμως ο γραμματέας και όχι να το κουβεντιάσουμε τόσο εμείς. Υπό την έννοια ότι είπε για την τρομοκρατία φυλακές υψίστης ασφαλείας τύπου Γ, είπε, περιέγραψε πώς οραματίζεται το ασφαλιστικό σύστημα με τους τρεις πυλώνες και επίσης είπε ότι θα υπάρξει νέο σύστημα. Με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως. Ότι θα υπάρξει νέο σύστημα για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αφού όμως προηγηθεί μία διετία που θα παραμείνει το ίδιο σύστημα, πάντως ότι θα καταργηθεί οι αλλαγές που εξήγηλε ο κύριος Γαβρόγλου. Θέλω το γενικότερο και το ειδικότερο σχόλιο σας. Ναι. Καταρχήν να περάσω πολύ γρήγορα την αρχιτεκτονική της συνέντευξης, η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της αναλώθηκε σε τρέχοντα ζητήματα για τα οποία δεν θα κριθεί η Νέα Δημοκρατία και πολύ λιγότερο τελικά αφιέρωσε στα πραγματικά ζητήματα, τα προγραμματικά, αυτά που αναφερθήκατε, δηλαδή τι θα κάνει. Και αναφέρομαι σε αυτό το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, σε αυτά που δυστυχώς έχουν καταλάβει πολύ μεγάλο μέρος στην πολιτική αντιπαράθεση, που δεν αφορούν όμως την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Εκεί λοιπόν όμως ήταν αποκαλυπτικός ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι το πρώτο που κανείς θα πρέπει να πει, προσεγγίζοντας για παράδειγμα το θέμα το ασφαλιστικό, είναι το εξής. Θέλουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο. Και πώς θα γίνει αυτό? Διατηρώντας όμως, και εδώ ίσως είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, κάποια χαρακτηριστικά. Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, ή θα είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα που κυρίως θα βασίζεται στην λογική ότι όποιος έχει θα πληρώνει για την σύνταξή του και για την μελλοντική του περίθαλψη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν θα απολαμβάνουν κάποιο στοιχείο. Αφού υπάρχει βεβαίως μια βασική κατώτατη εθνική σύνταξη, ας πούμε. Η κυβέρνηση αυτή, μέσα στις συνθήκες μνημονίου, ενός άγριου μνημονίου, κατόρθωσε πρώτα απ' όλα και έκανε την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Ναι. Θα έπρεπε να γίνει. Είχε εξαγγελθεί χρόνια, πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Δεύτερον, κατόρθωσε να μην παράγει ελλείμματα. Κατόρθωσε να μην παράγει ελλείμματα. Αποπληρώνοντας και την ληστρική πολιτική εις βάρος των ταμείων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Θέλετε να ξεκινήσω από τα χρόνια του αείμνους του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε που η πακτολή των χρημάτων των δημοσίων ταμείων τα καταθέσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος άτοκα. Θέλετε να μιλήσουμε για τα δομημένα ομόλογα? Θέλετε να μιλήσουμε για το PSI? Θέλετε να μιλήσουμε? Γιατί δεν θέλετε να μιλήσουμε? Αυτά που χρεοκοπήσανε το ασφαλιστικό σύστημα και υποθηκεύσαν τον μέλλον γενιών και γενιών, οι οποίοι δώσανε το αίμα τους στον ιδρώτα τους για να σταθεί αυτή η χώρα στα πόδια της. Αυτό το πράγμα μπήκε σε ένα ρέγουλο. Έχουμε διαμορφώσει μια διαφορετική βάση. Και τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες στο Θεό. Επί του οποίου, να το πούμε, Μαριάννα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ότι θα πάει σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, εάν κάνει η κυβέρνηση. Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά πληροφορίες που έχουμε εμείς τουλάχιστον και το έχουμε πει στην ΕΡΤ είναι ότι αυτό αναμένεται ως εξαγγελία από τον κύριο Τσίπρα. Ναι, δηλαδή, για να το δούμε. Εδώ τώρα θα παιχτεί ένα παιχνίδι μέχρι τη ΔΕΘ, συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Είναι ποιος προλάβει να πει πρώτος και θα μόνο που οι κυβερνήσεις τα εφαρμόζουν. Αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις θα τα πούνε. Δηλαδή, και θα ακούσουμε και το σκηνικό, σας το είχαμε πει, εμείς το κάναμε. Το ίδιο έγινε και με τον κατώτατο. Παρεπιπτόντως και με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης, έχουν
οριμάσει μέσα στα κυβερνητικά επιτελεία σκέψεις για διορθωτικές κινήσεις στον τομέα των ασφαλιστικών εισφορών. Και ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικροεπιχειρήσεις. Άρα, για μισό λεπτό. Λέτε λοιπόν, ότι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό κατά πάσα πιθανότητα μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λέω λοιπόν ότι τα μέτρα που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, ιδιαίτερα για κάποιες κατηγορίες οι οποίες επιβαρύνθηκαν όλα αυτά τα προηγούμενα από 1η-1η-19 αυτό. Γνωρίζετε. Αυτή πάντως είναι η προεκλογική ατζέντα του Μητσοτάκη από ό,τι βλέπω. Την οποία αφού υιοθετήσατε όλη την μνημονιακή πολιτική και γίνατε μνημονιακό κόμμα, να βγάλουμε ειδησούλες. Αντιγράφετε τώρα, αντιγράφετε και το προεκλογικό πρόγραμμα του Μητσοτάκη και το βγάζετε στη Θεσσαλονίκη. Να βγάλουμε ειδησούλες όμως. Πρώτον λοιπόν, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΤ. Από εκεί και έπειτα να πάμε και στα άλλα ζητήματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης και να κάνουμε τη γέφυρα λίγο με αυτό που λέγαμε με τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας. Δεν μπορείς να ασκείς κριτική και μόλις έτσι 40 μέρες μετά την φωνική πυρκαγιά στην κυβέρνηση που έκανε δύο πράγματα. Που επεξέτεινε την περίοδο απασχόλησης των εποχιακών δασοπυροσβεστών, από εκεί που ήταν 4 μήνες το κάναμε 6. Και μας κατηγορεί ότι το κάναμε αυτό, λέει, με κοινωνικά κριτήρια. Ξέρετε ποια είναι τα κοινωνικά κριτήρια. Άμα ο άλλος είναι μακροχρόνια άνεργος, άμα έχει 2 και 3 παιδιά, πράγματα δηλαδή τα οποία ισχύουν παγίως στους κανόνες του ΑΣΕΠ για κάποιον που θα απασχοληθεί στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πάντως, και κάναμε και κάτι άλλο από το οποίο το καταψήφισε, σας το θυμίζω. Για τους 2.100 δασοπυροσβέστες, πενταετούς, οι οποίοι μονιμοποιηθήκανε. Το καταψηφίσαν αυτό. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα, να μην τους εγκαλέσω εγώ. Πάντως, και να τους πω, είπε πριν ο κύριος κατηγορείτε... Πολίτης, τι γίνεται με αυτή την πυροσβεστική, είναι αποτελεσματική. Επειδή και απαντάω λοιπόν, για αυτοί οι άνθρωποι που έχει επενδύσει το ελληνικό... δεν θα κάνει απολύσεις, επειδή έχει επενδύσει το ελληνικό κράτος σε αυτούς τους πενταετούς θητείας. Έχουν μια τεχνογνωσία αυτοί οι άνθρωποι. Όταν τελειώσει η πενταετία θα τους ρίχναμε στο καλάθι των αχρήστων για να ικανοποιήσουμε αυτό το φρικαλαίο και απάνθρωπο που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και το επανέλαβε, ότι πρέπει ο κανόνας προσλήψεων αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα να επανέλθει στο 1:5. Όταν από του χρόνου θα είναι στο 1:1, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Δηλαδή να ακολουθήσουμε και για τα επόμενα χρόνια την πολιτική απαξίωσης και υποστελέχωσης κρίσιμων τομέων του δημοσίου. Στα δύο τελευταία χρόνια. Εγώ θέλω να σταθώ μισό λεπτό. Μιλάμε για τον brain drain. Μιλάμε για τον brain drain. Πώς φαντάζεστε ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό το πράγμα? Αυτοί οι νέοι επιστήμονες, αυτοί οι νέοι επιστήμονες που θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, δεν πρέπει να πάμε να δουλέψουν με ιδιωτικές επενδύσεις. Μέσα στον ιδιωτικό τομέα πήγανε. Μακάρι να γίνουν τόσες πολλές. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω. Δεν πήγαν τα παιδιά αυτά. Γιατί μα δεν πήγαν τα παιδιά αυτά στο εξωτερικό για να δουλέψουν στο δημόσιο της Γερμανίας. Ποιο δημόσιο της Γερμανίας? Πήγανε στις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις χρειαζόμαστε. Αλλά έχετε δίκιο. Αφήστε τα δίπολα δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τα χρόνια της κρίσης, είναι ότι αυτός ο διπολισμός που λέει ο κακός και ο καλός είναι ένας μύθος. Όταν καταραίει ο δημόσιος τομέας, καταραίει και ο ιδιωτικός και τούμπαλιν. Ναι. Σας λέω λοιπόν τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, εγώ γνώρισα ως υπουργός εσωτερικών 325 δήμους. Από αυτούς το 1/3 είναι βαριά υποστελεχωμένοι. Έχουμε βρει χρήματα, υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα και δεν υπάρχει ένας μηχανικός, ένας οικονομολόγος για να κάνει έναν διαγωνισμό και μένει πίσω όλη η υπόθεση της ανάπτυξης. Να σας ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν τώρα, υποστελεχωμένοι οι δήμοι διότι δεν είχαν λεφτά ή διότι οι δήμαρχοι έχουν πάει και έχουν διορίσει μέχρι το τρίτο κατσίκι της περιφέρειάς τους, αλλά όχι τους ανθρώπους που έπρεπε. Δεν το γνωρίζετε. Ρωτάω. Εγώ είμαι πολύ αυστηρός. Σας ρωτάω. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Όχι, διότι οι δήμοι δεν μπορούν να διαρρίζουν από μόνοι τους. Όλα περνάνε μέσω ΑΣΕ. Και για ποιο λόγο δεν το διορθώνεται αυτό, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει το μηχανικό του, να έχει τον ειδικό επιστήμονα. Διότι θα απαγορεύουν τα μνημόνια. Και η χρεοκοπία κοινωνική και πολιτική που μας οδήγησε το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Δεν απαγόρευσαν. Και έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης που μας δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από χρόνια να κάνουμε στοχευμένες προσλήψεις. 500 μηχανικούς θέλουμε μίνιμουμ να πάνε στους 325 δήμους της χώρας. Ρωτήστε όποιον δήμαρχο θέλετε. Από τη Γάβδο μέχρι τη Θράκη. Από αριστερό έως δεξιό. Αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και λέει, όχι κύριε,
Δεν θα το κάνετε. 1:5. Δηλαδή να μειωθούν κι άλλο οι αυτοί οι νέοι. Άρα αυτή θα είναι μια αντιπαράθεση πολιτική. Προγραμματική αντιπαράθεση. Από το 1:1 που λέτε εσείς. Ένα προς ένα λέτε εσείς, 1:5 λέει η Νέα Δημοκρατία. Και μέσα να μπορούν να σβήνουν φωτιά οι πυροσβέστες. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά πρώτα. Δεν αυτό που λέει. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στους Δήμους, είναι αλήθεια. Αλλά να μετά. Συγκεκριμένα πράγματα, όχι να είναι αργόμιστη. Εγώ είδα γενικών καθηκόντων πάντως. Είδα στις τέσσερις. Μαριάννα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν πρέπει να ξαναδούμε goalkeeper, κυπουρό σε Δήμο της Κηφισιάς, ας πούμε, ή σε οποιονδήποτε Δήμο. Και αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά τι εννοώ. Πολύ καλά καταλαβαίνω, αλλά εγώ λέω. Ούτε τιμή σένε. Ούτε τιμή σένε. Αλλά η τοπική αυτό δεν είναι. Να του μιλήσουμε αλλιώ. Ο goalkeeper ήταν. Καλώ, καλώ. Αυτό έχει να κάνει με τα φύλαθλα. Ξεκίνησε για την ομάδα μου και μετά πήγε στην μεγαλύτερη σου. Πάντω στη διετία αυτή έχουν γίνει με τον ένα τρόπο με συμβάσει κτλ. Έχουν πει πάνω από 100.000 άνθρωποι οι οποίοι. Βρίσκονται. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εμποδιστήκατε από τα μνημόνια. Δεν είναι έτσι. Μην μπερδεύετε. Αυτά λένε τα στοιχεία. Μα δεν είναι έτσι. Τα στοιχεία τα ξέρω πολύ πιο καλύτερα. Όχι, τα ξέρω, να ολοκληρώσετε το σχολιασμό της συνέντευξης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Να το ολοκληρώσουμε. Αυτή η κριτική έχει βάση, αλλά είναι μια κριτική που είναι πριν το 10. Οι κανόνες και οι έλεγχοι που ασκούνται σήμερα, καμιά φορά και καθ' υπερβολικό τρόπο στην αυτοδιοίκηση. Το λέω καθ' υπερβολικό τρόπο. Δεν μιλώ για την αυτοδιοίκηση, μιλώ γενικό για το δημόσιο. Επειδή είπατε για τους. Ναι, δεν μίλησα 100.000. Δεν έχω πει 100.000 για τους Δήμους. Λέμε ότι ο αριθμός των γενικό συμβασιούχων προς το δημόσιο ΟΤΑ και ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει αυξηθεί. Δεν το λέω αρνητικά, προσέξτε με. Λέω όμως ότι αν ήθελε κάποιος με το σωστό τρόπο, και ελπίζω να έχει γίνει με το σωστό τρόπο, δεν θα το κρίνω, να βρει. Τα κονδύλια, εάν ήταν, ας πούμε, με συγχωρείτε, σε κάποια ανάγκη να καλύψει τα μνημόνια, δεν τον εμπόδισαν. Εμπόδισαν το, αυτό που λέμε σωριδών. Αυτό που λέμε ανοίγω την κάνουλα και το βλέπαμε δυστυχώς με όλες τις κυβερνήσεις. Εγώ μιλάω για ένα κανόνα που το θυμάστε, ήταν 10:1. 10 αποχωρούν, ένας προσλαμβάνεται. Αυτή ήταν στην αρχή των μνημονίων. Ας πούμε λοιπόν ότι τώρα έχουμε ισορροπήσει. 5:1, 2:1, 3:1. Φτάσαμε στο 1:1. Τα περάσαμε όλα τα σκαλιά. Γιατί θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχει ένας δογματισμός νεοφιλελεύθερος όπου λέει όλα πρέπει να συρρυκνωθούν είτε λέγεται δήμος είτε λέγεται δημόσιο και να το δώσουμε στις διπλές δυνάμεις της αγοράς. Κύριε Σκουρέντη, μου επιτρέπετε. Ξέρετε πώς είναι οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούν να παράγουν ελλείμματα, ας πούμε, οι Δήμοι έτσι. Στο Εντιμβούργο ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει ο Δήμος? Όχι, δεν γνωρίζω. 33.000. Έχετε πάει να ζήσετε εκεί πέρα? Όχι, έχω περάσει. Τι σημαίνει κοινωνικό κράτος? Είναι υπέροχο. Τι σημαίνει αυτοδιοίκηση? Τι παρέχει? Το κοινωνικό κράτος που δημιουργούν οι αστικές δυτικές δημοκρατίες. Αυτό μας περιγράφεται, γιατί αυτό είναι το οργανωμένο. Αυτό που ονομάζεται αστικές δυτικές δημοκρατίες. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε, συγγνώμη, να συζητήσουμε για το κοινωνικό κράτος δεξιάς στην Αργεντινή. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η αστική ελληνική δημοκρατία πάντως από κανέναν. Έγινε αστικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν κινδύνευε. Ένα σχόλιο. Αυτό που ονομάζετε εσείς αστικές δυτικές δημοκρατίες είναι αυτό που υπήρξε ως κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά και έγινε μέσα από μία σύγκρουση αριστερών, προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων και αποτυπώθηκε σε ό,τι πιο προοδευτικό γνώρισε ο πλανήτης. Ναι, ναι, μέχρι τουλάχιστον. Μου άρεσε αυτό για την Αργεντινή που είπες. Να ξέρεις τώρα κάτι. Κάν το ερώτηση, σε παρακαλώ. Δεν θα το κάνω. Φτιάξτε το σε ερώτηση. Δηλαδή το κοροϊδεύουμε, διότι ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων καταστάσεων. Μακάρι να τα υπερασπιζόμαστε το κοινωνικό κράτος που υπήρξε μετά από λίγο. Ναι, αλλά να το υπερασπιζόμαστε το κοινωνικό κράτος με πραγματικές συνθήκες, διότι εγώ, κύριο Κουρλέτη, ξέρετε τι γνωρίζω. Ότι εμένα η σελίδα του ΙΚΑ μου έχει, είναι μια μισή σελίδα. 30 χρόνια ασφαλισμένη, είμαι με μια μισή σελίδα. Έχω επιβαρύνει, να σας το πω έτσι, ναι. Έχει χρειαστεί το κράτος να με συνδράμει. Και την ίδια στιγμή, που έχω πληρώσει διπλές και τριπλές φορές και ο αντίστοιχος που δεν έχει πληρώσει τίποτα ή έχει εργαστεί στο ελάχιστο, έχει ακριβώς την ίδια ανταποδοτικότητα με μένα. Εσείς αυτό το λέτε κοινωνικό κράτος ή το λέτε ένα σύστημα στο οποίο τα βάζουμε όλα και ανεξαρτήτως του τι έχεις εισφέρει, του πόσο έχεις επιβαρύνει, το πόσο έχεις
δουλέψει, το πόσο έχεις δουλέψει, στο τέλος θα πάρεις είτε την ίδια σύνταξη, είτε θα έχεις την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι δίκαιο αυτό κατά τη γνώμη σας? Εγώ δεν σας λέω να μην υπάρχει κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Σας λέω πώς κατεβαίνει. Εγώ θα σας έλεγα να συγκρίνουμε όμοια πράγματα για να βρούμε τις σωστές λύσεις. Ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καλύτερης αξιοποίησης υπάρχουν. Και που θα πρέπει να τα λύσουμε. Εκεί να εστιάσουμε. Αυτό που είπατε τώρα είναι ένα παράδειγμα ενός διαλυμένου κράτους. Ενός κράτους το οποίο λειτουργεί ανορθολογικά. Φυσικά. Άρα εκεί λοιπόν να εστιάσουμε. Και όχι ισοπεδωτικά. Κώστα. Έχω μόνο ένα μικρό ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Μπορώ να το κάνω. Αν πολύ είναι μικρό, ναι. Πολύ μικρό. Απλώς σας λέω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρω πολύ καλά. Υπάρχουν 5-6. Μεγάλα πολιτικά θέματα που θέλω να πάρουμε απαντήσεις. Ένα μικρό ερώτημα με μια μικρή απάντηση. Με όλο συνεργασίες, αυτοδιοικητικές εκλογές, σκοπιανό. Μισό λεπτό θέλω μόνο. Ναι, Γιάννη. Ο Υπουργός ξέρω ότι τον σέβομαι. Και κάθε φορά στο δημόσιο λόγο μου λέω. Και ο γραμματέας το ξέρει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τρεις πυλώνες. Το γραμματέα, τον Νίκο Φίλη και τον Νίκο Βούτσι. Αυτό είναι το κόμμα. Όλα τα άλλα έρχονται γύρω-γύρω. Πήγε στα σοκομματικά τελευταία τα. Άλλο θέλω να πω. Η αριστερή του συνείδηση, γιατί είναι αριστερός πράγματι και είναι συνεπής αυτό. Πώς του επιτρέπει να συμμετέχει? Καλά, είναι αυτό τώρα που σου έδωσε σε μια κυβέρνηση. Είναι πολύ πράγματι. Όχι, τόσα χρόνια σε μια κυβέρνηση. Και τώρα να διαχειρίζεται ένα κόμμα το οποίο είναι μνημονιακό και προσπαθεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές ή να διαχειριστεί μια καλή ήττα. Λέγοντας μισό λεπτό, σου παρακαλώ. Μισό λεπτό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Συνέχεια, καραμέλα είναι. Λέγοντάς μας ότι εγώ διαχειρίστηκα το μνημόνιο και τη σκληρή δεξιά πολιτική, δηλαδή καλύτερα από το Σαμαρά. Πώς τον μπορείτε αυτό? Αυτό λέτε τώρα. Ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι διαχειριστές του τρίτου μνημονίου από το Σαμαρά. Έχουν γεμίσει οι ψυχίατροι της Αθήνας, Γιάννη. Από ό,τι φαίνεται. Ξέρεις, γι' αυτό το λέω στο Γιάννη τώρα. Νομίζω ότι είναι παλιά ερώτηση. Αυτή η Ελλάδα περισσότερο. Αυτό το θέλει, ναι. Μπαίνει στη λογική ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα καπιταλιστικό κόμμα, αφού δουλεύει στα πλαίσια του καπιταλισμού. Η Αντρασία είναι ένα απόλυτα καπιταλιστικό κόμμα. Δεν έχει διοικήσει το ΚΚΕ ακόμα, για να δούμε. Τι λες, υπήρχε στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Σκουρλέ, την πολιτική τέχνη του εθνικού. Και τα έχετε καλύψει. Όχι, όχι. Αυτά τα λέγανε παλιά και καθαρίζανε. Τώρα τα πράγματα πρέπει να είναι πιο σύνθετα, νομίζω. Προσέξτε να δείτε. Αυτή την προσέγγιση που είπατε πριν είναι κάτι το οποίο τα ακούμε μετά το Σεπτέμβριο του 2015 διαρκώς και διαρκώς. Τα πράγματα ήταν πολύ σαφή στο δίλημα που μας τέθηκε τότε. Ή θα έπρεπε να κάνουμε το απονενωμένο διάβημα που ήταν μια σύγκρουση στα τυφλά. Προσέξτε να δείτε, με επώδυνες κατά τη γνώμη μου επιπτώσεις για και την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ή να επιχειρήσουμε με την ενθάρρυνση του κόσμου. Ο κόσμος ψήφισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας, να διαχειριστούμε αυτή την συμφωνία κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να λιάνουμε τις επιπτώσεις της. Το πετύχαμε. Μπορώ να σας μιλάω επί 10 λεπτά να σας λέω τι κάναμε εμείς που δεν θα το έκανε στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ, Δημοκρατία. Με τα 10 λεπτά. Και κυρίως, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που για πρώτη φορά αυτό το πρόγραμμα τελειώνει χωρίς να μπαίνουμε σε ένα άλλο. Το κάνανε οι προηγούμενοι? Ή προετοιμάζανε τους όρους για το επόμενο μνημονιακό πρόγραμμα? Είμαστε σε μια νέα ποιοτική κατάσταση με μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας? Μπορούμε αυτή τη στιγμή να αισιοδοξούμε? Είναι καλύτερα τα πράγματα και οι προοπτικές από ό,τι το 2010. Δεν θέλω να ρωτήσω από την προηγούμενη ώρα, κύριε Σκουρλέτη. Σας απαντάω ναι. Και κυρίως, και τελειώνω με αυτό, εμείς πράγματι δεν το υιοθετήσαμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτή η εσωτερική αντίθεση. Το υλοποίησατε, εντάξει. Αυτό, ναι, αλλά σας είπα κατά ποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Και πετύχαμε και πράγματα που δεν θα τα κάνανε οι άλλοι. Γιατί λέω, μπορώ να σας αναφέρω ότι δεν το υιοθετήσαμε. Γι' αυτό και τώρα που ολοκληρώθηκε, βλέπετε ότι υπάρχουν φωνές από την άλλη πλευρά που λέει, εντάξει, πετύχατε ας πούμε τις δεσμεύσεις της χώρας, βγαίνουμε από το πρόγραμμα, καλά είναι και τα πλεονάσματα. Αλλά τι θα γίνει με την ιδιοκτησία του προγράμματος? Το έχετε ακούσει αυτή την κριτική που μας ασκούν διάφοροι φίλοι μας. Ownership. Το περίφημο ownership. Λοιπόν, δεν θα το υιοθετήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, Κώστα. Πολύ γρήγορα και μπαίνω πολύ γρήγορα στα ερωτήματα των πολιτικών εξελίξεων. Εγώ θέλω να πω κάτι και να βάζω και ένα ερώτημα και στον Νίκο, στον Γιάννη, που το βάζει πολύ συχνά. Μην αρχίσει και ρωτάς τον Γιάννη, θα απαντήσει και ο Γιάννης. Με φωνάει στην εκπομπή του και με ρωτάει, από εκεί του έχει μείνει. Όχι, δεν το ρωτάω. Διαφωνώ πολιτικά. Η ιστορία του να χαρακτηρίζει τα κόμματα μνημονιακά ή την μνημονιακά είναι λάθος στη λογική. Όλοι μνημονιακά δεν είναι. Καλά, εντάξει, αυτό βοηθάει την Χρυσή Αυγή, Γιάννη, που λες ότι είναι όλοι ίδιοι. Δεν πάει έτσι. Είναι λάθος. Είναι λάθος πολιτικά. Γιατί είναι λάθος πολιτικά. Από το 10. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Η μνημονιακή εδώ... και η μνημονιακή. Εντάξει, εγώ μιλάω για αυτό που έχω πει εγώ και έχω δεσμευτεί σε αυτά. Γιατί στον αέρα. Το 10 δεν είναι μνημονιακή. Όχι, και το 11 και το 12. Όχι, εγώ. Εγώ είχα λόγο. Όχι.
Και το ξέρει ο Πάνος αυτό. Ότι εγώ είχα άποψη σε αυτό το κομμάτι, στο μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Αλλά θέλω να κάνω ερώτηση. Τα δύο αφηγήματα που υπάρχουν, κύριε Σκουλέτη, εγώ τα βλέπω καθαρά. Είναι δύο πολιτικές της επόμενης μέρας. Οπότε σημαίνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως και αν το βλέπω, έχουν θεωρήσει ότι ένας κύκλος έχει κλείσει. Κουτσά, στραβά, λάθος, σωστά. Οπότε όλοι μιλάνε σε μια νέα αφετηρία. Ναι ή όχι. Το ερώτημα για μένα στο γραμματέα του κόμματος είναι ποια είναι αυτή η διαχωριστική, κατανοητή, ουσιαστική γραμμή που διαμορφώνει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέμε ριζοσπαστική αριστερά, από ένα άλλο χώρο που έχει αξία, που είναι η σοσιαλδημοκρατία, αριστερή ή κεντρωά σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και από τη συντηρητική παράταξη. Η διακριτή όρη. Γιατί δεν ξανανιώσω ή το ερώτηση το έργο. Ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής, ο Σιμίτης ή ο Καραμαλής? Το έχουμε ζήσει αυτή τη χώρα. Ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά οδηγούμαστε σε έναν, επιτρέψτε μου τον όρο, μεταμνημονιακό διπολισμό. Όπου το πεδίο αντιπαράθεσης, και ευτυχώς νομίζω, επιτέλους θα είναι το προγραμματικό. Και σχετίζεται με όλα αυτά είναι, που λέγαμε πριν. Δεν θα είναι Τσίπρας Μητσοτάκης το δίλημα? Πάντοτε υπάρχει και το θέμα του προσώπου, πάντοτε υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, ο ηγέτης παίζει καταλυτική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ναι, εκείνο το οποίο συγκρούεται είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις, απόψεις για την οικονομία, για την οργάνωση της ζωής. Εγώ το ορίζω σαν τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες υπερασπίζονται έναν αγοραίο νεοφιλελευθερισμό. Αυτά που είπε πριν από λίγες ώρες από τον άλλο σταθμό και όχι εδώ, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης. Και μια άλλη αντίληψη η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει το κοινωνικό κράτος σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το παγκοσμιοποιημένη οικονομία που είναι διαφορετικές από ό,τι πριν από 10, από 20 χρόνια, που θεωρεί ότι η εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα, που οι φοιτητές και οι μαθητές δεν είναι πελάτες, δηλαδή, του σχολείου και του πανεπιστημίου. Αυτά τα αναφέρω γιατί τα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Τα κράτη που έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Όχι, δεν έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Βεβαίως, δεν έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Έχουμε όμως και δημόσιο σύστημα υγείας. Και καλά κάνουμε. Και εδώ είναι μια τεράστια διαφορά. Διότι αν ήταν, για παράδειγμα, η Υπουργή Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καταρρεύσει. Γιατί? Και αυτό το σύστημα σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και μεταρρύθμιση έκανε τα τόμοι, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, και 2,5 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στο 20% του πληθυσμού βρήκαν περίθαλψη ενώ τους πετάγαμε στον δρόμο. Θυμόσαστε τις επιστολές στους διοικητές των νοσοκομείων τα προηγούμενα χρόνια που λέγανε πετάχτε έξω από τους ανασφάλιστους τους. Αυτά δεν κάναμε εμείς. Είναι συμβεβλημένο το σύστημα υγείας με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και με τα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα και καλώς είναι. Έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν το καταργήσαμε. Αλλά δεν έχουμε ιδιωτικό σύστημα υγείας, Μαριάννα. Υπάρχει ιδιωτικό κομμάτι υγείας? Υπήρχε και υπάρχει. Και καλά κάνει. Αισθάνομαι ότι μιλάω. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά υπάρχουν. Υπάρχουν. Διότι λίγο είναι άσπρο μαύρο η λογική καθόλου που λέτε τώρα. Επειδή αναφερθήκατε σε παιδεία, βεβαίως, και υγεία, βεβαίως, που οι φιλελεύθεροι κατά τη γνώμη σας θέλουν να συρρυκνώσουν το δημόσιο πυλώνα. Και σας ρωτώ, μέχρι να τον ακυρώσουν. Θεωρείτε ότι όλα τα κράτη, τα ευρωπαϊκά, στα οποία πάνε και σπουδάζουν τα παιδιά, και μάλιστα και παιδιά αριστερών, όχι μόνο δεξιών και πλουσίων, είναι κατακριτέα στον 21ο αιώνα? Η μη κρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι όνειδος? Διότι, συγγνώμη, και μη κερδοσκοπική όμως. Θα μας κάνετε να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Στην επόμενη, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως. Υπάρχει και ιδιωτικό. Και εδώ υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι διαφορετικό το να λειτουργεί συγκληρωματικά. Είναι διαφορετικό. Και παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη μέση εκπαίδευση υπάρχει. Δεν υπάρχει τριτοβάθμια. Το άρθρο 16. Επιμένετε και εσείς και το Πασόκ δυστυχώς στο παρελθόν να το κρατάτε εκεί σαν ταμπού. Και σας ρωτώ, αυτό είναι προοδευτικό ή είναι αναχρονιστικό? Να, και το ίδιο και στην υγεία. Να λοιπόν παιδεία τα οποία θα πρέπει να αντιπαρατηθούμε. Και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, θα έλεγα. Συνταγματικής. Δεν θέλω πλέον τα παιδιά να πηγαίνουν στην Κύπρο να σπουδάζουν. Εγώ θέλω να σας κάνω σαφές. Και στην Αγγλία. Αλλά εκεί προσέχουμε. Θέλω να σας κάνω σαφές. Αρκεί ότι να μην είναι, Μαριάννα, κερδοσκοπικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι, αρκεί να μην είναι κερδοσκοπικά. Τι θα είναι, Σεραφείμ? Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή το ανακάλυψαν οι Αμερικάνοι πριν από εμάς. Που είναι το λίκνο του καπιταλισμού. Έτσι. Το ανακάλυψε το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κρατικό και δημόσιο.
Και το κομμάτι το επιχειρησιακό του Τέκνων έχει 700 δισεκατομμύρια, ναι. 700 δισεκατομμύρια που διαχειρίζεται την τελευταία 20ετία. Αυτό όμως το έκανε σε μία σύμπραξη. Σκεφτόταν ιδιωτικά παρότι ήταν δημόσιο. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, τι θα πει να μην είναι κερδοσκοπικό. Κερδοσκοπικό είναι. Το μοντέλ... Βγάζει λεφτά και τα ρίχνει στην περίπτωση. Δεν είναι έτσι. Μαριάννα, το μοντέλο του Χάρβαρτ παραδείγματος χάρη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να την κάνουμε με τον κύριο Γαβρόγλου. Κάποια. Βεβαίως. Με τον κύριο Γαβρόγλου εδώ πέρα. Το μοντέλο του Χάρβαρτ. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικό. Θα βάλουμε ερωτηματικό στο Χάρβαρτ τώρα. Όχι, όχι. Γιατί έχει γίνει και αυτό. Θετικά το λέω, Μαριάννα. Ότι το μοντέλο του Χάρβαρτ δεν είναι αυτό που περιγράφει. Γιατί κάποιοι τώρα λιδωρούν λοιπόν, και το Χάρβαρντ. Πάμε πούμε, τώρα να πάμε, Μανώλη Παπανικήτα, τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα και επιστρέφουμε για τις πολιτικές ερωτήσεις. Για να πούμε για τις συνεργασίες, έτσι. Βεβαίως. Ναι, 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 συνεργασίες έχουμε.